κάνω μία νοερά περιήγηση στο έργο της Εκκλησίας της Ουγκάντας και στο τέλος θα φέρω με ειδικά θέματα τα οποία θέλουν πολύ έτσι ωραία προσοχή για να μπορούμε να τα επιλύσουμε. Πρώτα πρέπει να θερμό ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες, όλους τους συνδρομητές, όλους τους ανθρώπους που προσεύχονται για τη δουλειά μας, όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να βοηθήσουν όχι μόνο την Ουγκάντα, αλλά όλη την Ιεραποστολή μας, σε όλα τα μέτωπα, όπου έχει πάει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ουγκάντα είναι που προκάλεσε το πρόβλημα της Ιεραποστολής. Οι Ουγκανδοί, οι πρωτοεργάτες που δεν θέλουν να ονομάσουν τα ονόματά τους εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, όταν απεφάσισαν να πούνε ο ένας τον άλλο ότι κοίταξε, εγώ είμαι Ορθόδοξος τώρα, και ο άλλος απάντησε ναι και εγώ είμαι, χωρίς να ξέρουν ούτε καν τι θα πει ο Ορθόδοξος. Από εκείνο τον καιρό μέχρι τώρα ακούω συνεχώς η Ιεραποστολή μας να επεκτείνεται σε όλα τα μέτωπα της Αφρικής. Και ο Θεός νομίζω το ευλογεί αυτό το έργο παρά τις δυσκολίες που βρίσκονται σε διάφορα μέτωπα. Έχω υπόψη μου αρκετά, γιατί στην Κένια υπηρέτησα 10 χρόνια αν θυμάστε. Στην Τανζανία υπηρέτησα 5 χρόνια όπως θυμάστε. Τώρα είμαι στην Ουγκάντα 17 χρόνια. Σκληρής δουλειάς. Όπως ξέρετε τώρα, η Ουγκάντα έχει βγάλει 5 επισκόπους. Ναι. Ορθοδόξους επισκόπους, 5. Είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να το σημειώσετε. Πρέπει να το σημειώσετε. Και θα βγάλει κι άλλους. Έχουμε ακόμα κάποιο ζώντα, Ειρηναίος. Μαγκίμπη, 103 ετών. Ο Θεός τον φυλάει εκεί για να μπορεί να υποστηρίζει την Ιεραποστολή μας με την παρουσία του. Εάν είχε φύγει, δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερε εγώ. Είχα πολλά μέτωπα, εσωτερικά μέτωπα. Για ανθρώπους που θέλαν να πάρουν τα πράγματα της Εκκλησίας σαν ιδιοκτησία. Υπάρχουν και λαϊκοί που προσφέραν και προσπάθησαν πάρα πολύ. Αναφέρω το όνομα του Δημητρίου, του Μούμπαλε. Δημητρίου του Μούμπαλε, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ιατρός, χειρούργος, επιστήμονας. Ερχόντουσαν από τους Ρωμαιοκαθολικούς, Προτεστάντες και Μουσουλμάνους να τον πάρουν, να τον εξαγοράζουν. Είπε όχι, είμαι Ιεραπόστολος. Είμαι Ορθόδοξος Ιεραπόστολος Ιατρός. Μέχρι που εξέπνευσε. Οι κεντρικές περιφέρειες, οι τρεις κεντρικές περιφέρειες είναι στη Φιλίπα Γκάντα. Και αυτή ήταν ο πρώτος πυρήνας. Δύο περιφέρειες είναι στην Ανατολική Περιφέρεια. Εκεί είναι η Μπουσόγκα, όπου κατάγεται ο νεαρός μου, εδώ ο Εμμανουήλ. Είναι παπαδόπεδο είναι αυτός, από μικρό παιδάκι. Και βαπτίστηκε από κάποιον, από κάποιον εδώ, από την Ιεραποστολή της Θεσσαλονίκης. Δύο άλλες περιφέρειες είναι στη Δυτική Περιφέρεια. Και δύο άλλες είναι στο βορεινό μέρος. Στο βόρειο υπάρχουν δύο μεγάλες φυλές. Η μία είναι τον Λάγο και η άλλη είναι τον Ατσόλι. Η Λάγο μετέδωσαν την Ορθοδοξία στους Ατσόλι. Εκεί η περιοχή τώρα αναπτύσσεται. Έχουμε δύο σχολεία τώρα εκεί, κτίζουμε και το τρίτο. Έχουμε 7 ιερείς εκεί. Είμαστε 67 ιερείς τώρα στην Ουγκάντα. Είχα βρει 23 και από τους 23 έχουν φύγει όλη η παλιά γενιά.
Όλη η παλιά γενιά, μόνο ένας ο Ειρηναίος είναι εκεί. Όλοι δηλαδή είναι καινούργιοι τώρα, αυτοί οι 67. Έχουμε 48 ιερούς ναούς, κτισμένους με ελίθους. Έχουμε και πολλά άλλα, τα οποία είναι με διάφορα... Λασποκαλίδες. Θέλουμε και άλλους ναούς να κτίσουμε, αλλά προχωρήσαμε σιγά σιγά στο αυτό, γιατί έπρεπε να βάλουμε πολλά σχολεία. Σε κάθε ναό σκεφτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχολείο. Γιατί? Γιατί αισθανθήκαμε ότι όταν έχουμε ναό, παρόλο που βαπτίζουμε τα παιδιά μέσα στο ναό, όταν μεγαλώνουν πηγαίνουν σε άλλα θρησκεύματα. Ποια θρησκεύματα? Αυτά που έχουν σχολεία. Τώρα αναποδογυρίστηκε. Δεν έχουμε τώρα γέρους, βλέπουμε νεολαία παντού. Ωραία. Στην εκκλησία μας. Γιατί? Έχουμε τα σχολεία δίπλα στους ναούς. Έχουμε τις καλοκοινότητες, 105 κοινότητες, γιατί δεν είναι πραγματικές ενορίες. Ενορία, εγώ θεωρώ, αυτή η οργανωμένη έχει το θάρρος, μπορεί να καλύψει τα έξοδα, μπορεί να βρει, αυτή είναι ενορία. Εδώ έχουμε κοινότητες με πολλές ανάγκες, 105. Έχουμε και ανθρώπους που βοηθούν σαν κατοικητές, κατοικήτριες. Έχουμε και κατοικήτριες και κατοικητές. Όλοι μαζί 100. Έχουμε 51 ισχυρές ομάδες μητέρων. Είναι μία ομάδα, έχω αγωνιστεί τώρα περίπου 12 χρόνια με αυτή την ομάδα, να μπορούν να συγκροτηθούν και εδώ που είμαι στο κέντρο, αλλά σε κάθε κοινότητα υπάρχουν 7, 10, 20 δυναμικές κυρίες που μπορούν να καταλάβουν το πνεύμα της Εκκλησίας, να μπορούν να επιβλέπουν τα παιδιά μας, να μπορούν να επιβλέπουν διάφορες λεπτομέρειες των διαφόρων εργασιών. Αυτή η ομάδα είναι πολύ σημαντική και θα παρακαλούσα η ομάδα η δική σας εδώ να βοηθάει λιγάκι. Δεν λέω οικονομικά, στον αλληλογραφή ας πούμε. Ο Θεός να δώσει το κουράγιο να ξεπεράσουμε τα προβληματάκια όλα αυτά που έλεγα, να δούμε το σωστό, να κάνουμε το σωστό και η δουλειά μας θα πάει ορολόγι. Έτσι, ο Θεός να είναι μαζί σας.